ψήφισμα, βήμα ψήφισμα, βήμα. Το λιγότερο! Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο κύριος Πατούλης, μας βοήθησε αρκετά στην προσπάθεια αυτή με τους Δήμους σε όλη την Ελλάδα. Τους ζήτησε να εκδώσουν ψηφίσματα που θα αναγνωστούν σήμερα σε όλες τις πλατείες, να γίνει ένα ανοιχτό δημοτικό συμβούλιο που θα επικυρωθεί από το λαό. Θα του δώσουμε ένα χαιρετισμό και εδώ στην Πέλα. Ήταν στην Έδεσα και πέρασε να μας χαιρετήσει. Από την Έδεσα και από ό,τι φαίνεται από τα ιερά κόμματα της Πέλας και από 24 πόλεις από όλη την Ελλάδα υπάρχει ένα κεντρικό μήνυμα. Η Μακεδονία είναι ελληνική και θα παραμείνει ελληνική με τη δύναμη όλων. Θέλω να συγχαρώ. Και θα παραμείνει ελληνική, να το καταλάβει ο κύριος Κοτσιάς, να το καταλάβει. Θέλω να συγχαρώ από καρδιάς όλους εκείνους τους άοκνους διοργανωτές, οι οποίοι χωρίς κρώματα, μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση, θα προχωρήσουμε μπροστά με μία σημαία, την ελληνική. Η ελληνική θα κυριαρχήσει. Και θέλω να συγχαρώ όλους τους δημάρχους Μακεδονίας που σήμερα βρίσκονται εδώ σε όλες τις πόλεις και είπανε ότι η αυτοδιοίκηση με τις τοπικές κοινωνίες, χωρίς χρώματα, χωρίς τίποτε άλλο, μαζί με τους οργανωτές, και θέλω να συγχαρώ πραγματικά, Μιχάλη, εσένα και όλους, διότι έχετε δείξει ότι είμαστε Έλληνες, παραμένουμε Έλληνες, διεκδικούμε την Ελλάδα εδώ στη Μακεδονία. Από την Έδεσα πραγματικά θέλω να φέρω ένα μήνυμα, το μήνυμα ότι ενωμένοι θα νικήσουμε. Και θα καταλάβουν εκείνοι που νομίζουν ότι θα δεχτούμε αλυτρωτισμούς και ονόματα σε εκείνους που δεν ανήκουν, να οπισθοχωρήσουν εδώ και τώρα. Δημοψήφισμα εδώ και τώρα!